Ένα ολόκληρο χωριό στα Τρίκαλα ζητά τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη για να σωθεί το τοπικό εστιατόριο. Ο πατέρας παλεύει να σώσει την περιουσία του. Πόσο στοίχησε? 500.000 και πάνω από 500.000. Η μητέρα κακομαθαίνει το μοναχογιό της. Χθες το βράδυ ξενύχτησε. Συνύχτησε. Και σήμερα δεν ήρθε. Μικρό παιδί είναι. Μικρό παιδί, Ευαγγελάκη. Και ο ιδιοκτήτης νοιάζεται μόνο για την καλοπέρασή του. Α, παρατάτε με από εδώ τώρα συνέχεια. Τέτοια προβλήματα θα έχω μέσα. Α, δεν πρέπει να φύγω να πούμε. Δεν διαφέρει καθόλου για το μαγαζί. Το σόου το τελείωσες. Το εστιατόριο θα κλείσει, φύγε. Άντε, πού θα μας την πεις κιόλα εδώ στο μαγαζί μας. Φύγετε, ρε καμπάνια. Είναι ντροπή δηλαδή αυτό το πράγμα. Ο εφιάλτης αρχίζει. Η Ιχαλία είναι ένα γραφικό χωριό περίπου 3.000 κατοίκων, λίγο έξω από τα Τρίκαλα. Εκεί βρίσκεται το εστιατόριο του 36χρονου Βαγγέλη και των γονιών του. Οι κάτοικοι του χωριού ήταν για χρόνια τακτικοί πελάτες. Μέχρι την ημέρα που ο Βαγγέλης αποφάσισε να αναλάβει και χρέη μάγειρα. Από τότε το εστιατόριο πήρε την κάτω βόλτα. Δεν υπάρχει οργάνωση, αυτό είναι. Ο γιος, σαν νεαρός, ξυφαίγει λίγο. Άμα ξυφαίγει, το μαγαζί θέλει προσοχή. Θυμάμαι μια φορά ένα πιστατικό, είχε βάλει ένα αρνί, το οποίο να πούμε δεν ψήθηκε καλά. Το έβγαλε στο άψητο και το έβαλε μετά στο γκριλ πάνω για να ψηθεί. Ναι, οι πελάτες όμως καταλάβαν και κάναν παράπονα. Υπάρχουν και παράξενοι πελάτες που έρχονται, δημιουργούν προβλήματα, γυρίζουν πιάτα πίσω, φαγητά δεν τους αρέσουν. Κάτσε τον από εκεί. Ράνιο, απλά πράγματα, γιουρέστε. Οι συγχωριανοί αποφάσισαν να καλέσουν τον Έκτορα Μποτρίνη προκειμένου να βοηθήσουν την οικογένεια, αλλά και για να αποκτήσουν ξανά ένα καλό εστιατόριο. Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω τόσο πολύ σοβαρό, π.χ. να κάτσω να αγχωθώ τόσο πολύ λόγω που δεν έχει δουλειά και αυτά τα πράγματα. Εντάξει, το βλέπω και λίγο φλού. Θα πεθάνουμε κιόλα. Δεν νομίζω ότι κάποιος πρέπει να πάει δηλαδή, για να σπουδάσει, για να μαγειρεύει, για να κάνει. Είναι όπως με τα φορτηγά. Πάρτα, έφυγες. Υπάρχουν επαγγελματίες οδηγοί που δεν έχουν δίπλωμα, αλλά είναι πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους. Ο Βαγγέλης ήταν για χρόνια οδηγός νταλίκας. Όταν θέλησε να γίνει εστιατόρας, οι γονείς του δεν δίστασαν λεπτό να ικανοποιήσουν την επιθυμία του, αφού δεν του χαλούν ποτέ χατήρι. Ξεκινήσαμε ένα μαγαζί, στις αρχές υπολογίζαμε για 50.000 ευρώ και σιγά σιγά ο Βαγγέλης κάνει τούτου, κάνει το ζήτα και ζήτα και φτάσε πάνω από 500.000. Από τη μέρα που άνοιξε το μαγαζί, δεν έχει ξεχάσει το κεφάλι μου, έχω συνέχεια ημικρανίες, πίνω 3 παυσίπονα την ημέρα. Ο Βαγγέλης από μικρός ήθελε να γίνει αφεντικό για να ζήσει τη μεγάλη ζωή. Το δικό του όνειρο έχει γίνει σήμερα εφιάλτης για τους γονείς του, οι οποίοι δουλεύουν ασταμάτητα στο εστιατόριο. Και ήθελε να τα οικονομάει αεράτα. Να κάθεται εκεί στο τραπέζι, να γράφει και να ταρπάζει. Μην με ζαλίζει το κεφάλι τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Εγώ κάνω κουμάντα εδώ μέσα. Εγώ δεν είμαι ταφητικό. Ο Βαγγέλης μεγαλοπιάστηκε, έβγαλε 5 φράγκα παραπάνω και νόμισε ότι είναι αφεντικό. Έλα εδώ. Αν δεν ήταν οι γονείς μου και ήταν απλά προσωπικό, θα τους είχα διώξει εδώ και πολύ καιρό. Δεν με ακούς συνέχεια αυτό. Έγαμε τη δουλειά μου εδώ να πω. Σκουπίζω, σκουπίζω, καθαρίζω, πλύνω πιάτα τα πάντα. Να κάτσω τώρα να πιάσω τη σκούπα και το φάρα, να καθαρίσω και να πλύνω τα ποτήρια. Δεν το μπορώ εγώ αυτό το πράγμα, τριλώνομαι. Δεν τηρεί ούτε ωράρια εργασίας, ούτε τίποτα. Ξενυχτάει και κοιμάται μέσα στο όλο απόγευμα. Μ' αρέσει να ξενυχτάω, μ' αρέσει να διασκεδάζω, μ' αρέσει να βγαίνω με τους φίλους. Να κάνω τη ζωή που πρέπει να κάνω, γιατί περνάνε και τα χρόνια. Και άμα τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω, Βαγγέλη, ξύπνα. Σηκώνει με ένα νευρικό ύφος το τηλέφωνο και μου λέει, έλα τώρα, τι θες, λέει. Παίρνεις από τα άγρια χαράματα τώρα τηλέφωνο να σηκωθώ να έρθω να σε βύρω 5 τσίπουρα. Σήμερα οι γονείς του Βαγγέλη κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα, αφού η περιουσία τους έχει υποθηκευθεί. Ο Έκτορας Μποτρίνη έχει να φέρει εις πέρας μια πολύ δύσκολη αποστολή. Κουντεύω να τρελαθώ. Παρόλο που είμαι και σκληρός. Αλλά λύγησε η καρδιά μας. Με τον άντρα μάλωσαν εδώ πέρα και φύγαμε και ο άντρας μου κι εγώ και είδα τον άντρα μου σε μια στιγμή να κλαίει στο σπίτι, στο κρεβάτι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να τη ξεχάσω εγώ με τίποτα. Να δεις τον άντρας πρώτη φορά να κλαίει. Θέλω εδώ τον Έκτορα Μποτρίνη να μας βοηθήσει τόσο πολύ, να πάμε μπροστά και να έρθει πάλι η χαρά στο σπίτι όπως είχα τότε με τις δαλίκες. Ο Έκτορας Μποτρίνη είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους και δημιουργικούς σεφ Ελλάδας. Η εμπειρία, το ταλέντο και η αφοσίωσή του στην τέχνη της γαστρονομίας αποτελούν την πρώτη ύλη για τα εστιατόρια του Μποτρίνης στην Αθήνα
και Ετρούσκο στην Κέρκυρα. Παιδιά, πάμε πάσο. Μπακαλιάρο, καρύδες κατά ύφη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο στον έκρητο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει τρεις φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Παραμένοντας πάντα πιστός στο όνειρό του, να φέρει την γαστρονομία πιο κοντά στον κόσμο. Ο Έκτορας Μποτρίνη έρχεται αντιμέτωπος με μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Αυτή τη φορά δεν τον έχει καλέσει κάποιος ιδιοκτήτης εστιατορίου, αλλά ένα ολόκληρο χωριό που θέλει να στηρίξει τον αγώνα ενός πατέρα και μιας μητέρας. Βρίσκομαι λίγο έξω από τα Τρίκαλα. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, γιατί είναι η πρώτη φορά που με καλούν οι κάτοικοι ενός χωριού για να βοηθήσω το εστιατόριο της περιοχής. Το ραντεβού με τους κατοίκους έχει κλειστεί στην πλατεία του χωριού. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στη δημοτική κοινότητα. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Για πείτε μου για το εστιατόριο που θα πάμε να δούμε. Έχει γίνει μεγάλη επένδυση εκεί πέρα, η οποία με την παρουσία σας θα το βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί είναι λίγο στα κάτω. Έχετε φάει εκεί? Έχω φάει. Πώς είναι το φάει? Μέτριο. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε το μαγαζί. Είναι μακριά από εδώ. Ωραία. Πάμε όλοι μαζί λοιπόν. Εκεί μπροστά που είναι η πινακίδα, στη γέφυρα, στρίβεις αριστερά. Δεν περιγράφεται, βιώνεται. Ακριβώς. Για να δούμε τι θα δούμε. Ο Έκτορας Μποτρίνη, ενθουσιασμένος από τη στήριξη που δίνουν οι κάτοικοι της Ιχαλίας στο εστιατόριο του Βαγγέλη, πηγαίνει να γνωρίσει από κοντά πια τους ιδιοκτήτες. Θανάση. Κύριε Θανάση, ήρθε ο κύριος Έκτορας. Γεια σας κύριε Θανάση. Κύριε, κύριε, καλωσορίσατε. Πώς πάτε? Γράμμα. Ο Θανάσης, ο πατέρας του Βαγγέλη, εξηγεί στον Έκτορα πώς πήραν την απόφαση να πουλήσουν τα φορτηγά και να ανοίξουν εστιατόριο. Πώς και αποφασίσατε να κάνετε εστιατόριο? Ο Βαγγέλης αποφάσισε να κάνει εστιατόριο, δούλευε στις διεθνείς μεταφορές, ο γιος μου τα φορτηγά, και δεν του άρεσε αυτή τη δουλειά, βαρέθηκε αυτή τη δουλειά. Πόσο στοίχησε? 500.000 και πάνω από 500.000. Τα πρώτα χρόνια γέμιζε, σκόταν ο κόσμος. Μετά άρχισε να γίνει. Κονόμαγε όταν γέμιζε. Κονόμαγε, πήγαινε τάτρωγε. Όταν νόμιζε ότι έγινε αφεντικό, να μου άρχισε να μαλώνει τους εργαζομένους μέσα στην κουζίνα. Τάτρωγε δηλαδή πού? Καμπαρέ, κόλπα, εδώ εκεί. Πάμε να δούμε το μαγαζί. Λοιπόν, εδώ είναι το μπαρ. Ναι, εδώ είναι το μπαρ. Εδώ βάλατε 500 χιλιάρικα. Έχεις πάρει δάνεια? Βέβαια πήρα και δάνεια. Πήρα και δάνεια, πούλησα και αυτοκίνητο. Είχα και οικονομίες από τόσα χρόνια δουλειά με τις μεταφορές στο εξωτερικό που δουλεύαμε. Όλα τα ρίξαμε εδώ πάνω. Αυτό το πράγμα για να καθαρίσει θέλει πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Ποιος καθαρίζει? Εγώ. Ο Κανακάρης. Ο Κανακάρης τον καλομάθαμε από μικρό και κακόμαθε μεγάλος. Η γυναίκα σου πού είναι? Μέσα. Φώναξε την. Στη γωνία υπάρχει ένας πειρατής, καθρέφτες. Πώς πάει? Χάλια τα πράγματα, δύσκολα πολύ. Εσείς με τι ασχολείστε στο μαγαζί? Στο μαγαζί με στην κουζίνα. Εσείς μαγειρεύετε, ο άντρας καθαρίζει, το παιδί τι κάνει? Πότε ψήνει. Δημόσιες σχέσεις. Πότε κοιμάται. Πότε κοιμάται. Πότε έρχεται να ξυπνήσει. Αυτό είναι το μεγάλο αφεντικό. Αυτό κάνει κουμάντο. Αυτό διοικεί. Ναι, αλλά τώρα εσεί πρέπει να βγάλετε το αφεντικό από την τρύπα. Εσεί δουλεύετε όλη μέρα. Πού είναι τώρα? Κάτω, στο υπόγειο. Κάτω, στο υπόγειο. Φώναξε τον εκεί. Φώναξε τον Βαγγέλη. Πήγαινε, φώναξε τον. Βαγγέλη! Έλα έξω, παιδί μου, σε φωνάζω. Καλώς τον, ναι. Πώς βρεθήκατε από τα μέρη μας εδώ? Ήρθατε βόλτα να φάτε? Ήρθα να σας δω και να φάω. Καλά κάνατε. Μπράβο. Πώς πάει? Καλά, στον αγώνα εδώ προσπαθούμε. Άλλη άποψη έχει ο πατέρας σου? Ο πατέρας μου λέει τα δικά του, αλλά δεν είναι έτσι. Για να ακούσουμε τα δικά σου. Ποια είναι? Τα δικά μου είναι ότι δεν μ' ακούνε στην κουζίνα, δεν μπορούν να βγάλουν δουλειά. Άλλα τους λέω εγώ δεν καταλαβαίνουν. Ο πατέρας μου καταρχήν είναι άσχετος από τη δουλειά. Είναι μόνο για να πλύνει πιάτα και τέτοια. Λοιπόν, δεύτερον, η μάνα μου δεν έχει σχέση με μαγειρική και αυτά. Δεν ξέρει καθόλου δηλαδή. Φτιάχνει μια σαλάτα, ξέρω εγώ. Άθλια η κατάσταση δηλαδή. Δεν βγαίνουν σωστά τα πράγματα. Και εγώ νευριάζομαι. Λογικό δεν είναι αυτό να νευριάζομαι. Εσύ μαγειρεύεις ή σερβίρεις? Εγώ μαγειρεύω, εγώ σερβίρω, εγώ ετοιμάζω. Τι νομίζεις ότι φταίει που έπεσε δουλειά?
δεν έχω τα σωστά άτομα για να με βοηθήσουν, για να μπορέσω να δώσω έμφαση στο μαγαζί μου. Πώς το σκέφτηκες να κάνεις αυτό το στυλ? Το σκέφτηκα μόνος μου. Μ' άρεσε το στυλ. Το είχα στο μυαλό μου χρόνια. Ήθελα να το κάνω αυτό το. Κουράστηκες, φαντάζομαι. Κουράστηκα πάρα πολύ. Δούλευα 2 χρόνια εδώ μόνος μου, κάτι παιδάκια που με βοηθούσαν, για να φτιάξω αυτό εδώ το πράγμα. Εδώ πέρα γιατί ήρθατε, για αλήθεια? Να φάτε? Να φάω, βέβαια. Να φάτε, ήρθατε να δοκιμάσετε το φαγητό μας? Βεβαίως. Ωραία, να σας σερβίρουμε. Πού είναι η σερβιτόρος? Φώτη, έλα εδώ να πάρεις παραγγελία του κυρίου Άκτορα. Πράγματα είναι αυτά. Καλά, πώς πάει? Καλά, ωραία μπλούζα. Θα μου φέρετε έναν κατάλογο? Ναι, ας φύγω. Σαν να βρισκόμαστε σε σκηνικό ταινίας. Γενικά εδώ υπάρχει μια δυναμία στο ξύλο. Ο Βαγγέλης μάλλον σε κάποια άλλη ζωή θα ήταν ξυλουργός. Από αισθητική κατάλαβα. Αν είναι έτσι και η μαγειρική του, ζήτω που καήκαμε. Θα δοκιμάσει τη γεύση μου και θα δείτε πάνω απ' τι μάγερας Βαγγέλης. Αυτό είναι από μπαμπουίνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα σε φωνάξω. Όπως βλέπουμε, ο κατάλογος είναι γραμμένος στο χέρι, πρόχειρα. Ό,τι δεν μας κάνει το σβήνουμε. Εσκαλόπε μανιτάρια, κοτόπουλο καχούν, μπομ φιλέ, όχι μπον φιλέ, μπομ φιλέ. Σας παραγγείλουμε λοιπόν. Διαλέξατε. Εσύ τι θα τρώγες εδώ? Μια σαλάτα κατόφλι, είναι η σπεσιαλιτέα. Και πώς είναι αυτή? Τι έχει μέσα? Δεν ξέρω τώρα να σας περιγράψω ακριβώς απ' έξω. Και τότε πώς θα μου πεις να την πάρω, δεν ξέρεις τι έχει μέσα? Λογικά τα γράφει, τα γράφει. Ωραία. Φέρε μου λοιπόν μια σαλάτα κατόφλι. Μάλιστα. Τι άλλο? Θα τρώγα και το κοτόπουλο καχούνι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι η σπεσιαλιτέ. Ωραία. Είναι η σπεσιαλιτέ. Φέρε λοιπόν το κοτόπουλο και φέρε μου και ένα σκαλό με μανιτάρια. Αυτά. Κάτι να πιείτε? Νερό. Βαγγέλη. Βαγγέλη. Λοιπόν, τον φέρεις. Μια σαλάτα κατόφλι, ένα κοτόπουλο καχόνι και ένα σκαλό που πάνε. Ορίστε το χαρτάκι εδώ, όπως απλώνουμε τα ρούχα. Μέσα στην κουζίνα, ο Βαγγέλης ξεκινά την προετοιμασία. Όταν μία απλή διαφωνία με τη μητέρα του γίνεται η αφορμή για ένα μεγάλο ξέσπασμα. Πού είναι η κρέμα γάλακτος? Μετά ρίχνουμε το κρασί. Βάλει κρέμα γάλακτος. Το κρασί είπα. Δεν με ακούς. Δεν με παρατάς τώρα, ρε Βαγγέλη, τώρα. Α, παράτα με τώρα. Θα παρατήσω το σπουδά, φύγω. Σε λέω, σε ξαναλέω. Δεν είναι μια φορά, δεν είναι δυο συνέχεια με τη σένα. Τώρα. Και πάλι συνέχεια που πάνε εσύ. Α, να δουλέψω. Μια κουβέντα λέω 15 λέει. Χειρότερα. Απίστευτο. Όποιος δεν κάθεται σωστά και καλά, θα φύγει από εδώ, τελειώσει. Την Παναγέροντα. Μέχρι στη φτάσει σημείο, ο Αγγέλης έτσι, ο Αγγέλης αλλιώς, ο Αγγέλης δεν κάθεται, σήκω το πρωί. Γιατί ξενυχτάς, γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Και ένα πράγμα δεν μπορώ να καταλάβω, δεν το ρώτησα ακόμα. Ποιος ήφερε τον Έκτορα εδώ? Το χωριό του ήφερε. Παναγία μου, δεν μέσα. Ποιος τον ήφερε, εγώ ρε Βαγγέλη τον ήφερα τώρα. Ποιος τον ήφερε, δεν μιλάς. Για σιγά τώρα. Εσύ δεν μιλάς. Ξέρω εγώ ποιος τον ήφερε. Δεν πάει, δεν είναι η δουλειά έτσι αυτή. Βάλει, έβαλες βαλτσάμι που έπαιρνε. Σιγούρι. Έβαλα. Κάτσε εδώ να πάω κι άλλο. Δάνιο. Έλα, εντάξει. Απλά πράγματα, ορίστε. Τι να κάτσω. Γρήγορα. Όντα. Όντα να φεύγω. Φτάνει. Άλλη μία. Περίμενε, άλλη δυο. Φτάνει και ακριβές. Περίμενε. Έλα, ρε. Ότι. Έλα, γρήγορα, έλα, πάρει και αυτό, ρε. Αυτό για πόσα άτομα είναι? Αυτή είναι η σαλάτα. Ας τα πάρουμε την αρχή. Η σαλάτα λέγεται κατόφλι. Και έχει μαρούλι, ζυμαρικά, ρόκα, καλαμπόκι, κρουτών, παρμεζάνα, λιαστή ντομάτα, προσούτο, ντομάτα, σουσάμι. Εδώ λείπουν τα μισά υλικά. Σαλάτα είναι ανάλατη. Και οι πένες παραβρασμένες. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Ποιος έφερε τον Έκτορα εδώ? Υποτίθεται ότι εγώ είμαι σκάρτος. Λοιπόν, αυτό είναι το κοτόπουλο. Ξέχασα κιόλας. Κοτόπουλο καχούν το λέει. Καζούν πρέπει να είναι. Είναι ένα φαγητό περασμένης δεκαετίας. Πάτε να μη συμφαντήσετε ότι και καλά εγώ δεν βγάζω φαγητά, ότι είναι έτσι, ότι τιμάνε το πρωί. Εδώ έχουμε ένα σκαλόπ. Σίγουρα αυτό το κόψιμο δεν είναι σκαλόπ. Είναι, τι να πω. Τα μανιτάρια δεν τα βλέπω καν. Και βλέπω μέσα ζαμπόν και κρέμα γάλακτος πάλι και πιπεριά. Οι δύο συνταγές είναι σχεδόν ίδιες. Τα πιάτα που θα πάω στην κουζίνα
Είναι η σαλάτα και το δίθεν σκαλόπ. Γιατί είναι όλα εκτός από σκαλόπ. Ο καλύτερος μάγειρας μέσα στην περιοχή. Το καλύτερο μαγαζί. Σαλάτες δεν κάνουν, τα τριγιά δεν κάνουν, εκείνο δεν κάνει. Έχω βαρεθεί να το. Στο στρατό μου μάγειρα. Έχω στρατηγούς, αντιστράτηγους, τα πάντα. Και αν μου την πούνε εμένα εδώ πέρα στο χωριό. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό το πράγμα. Τα πιάτα που θα πάω στην κουζίνα είναι η σαλάτα και το δίθεν σκαλόπ. Γιατί είναι όλα εκτός από σκαλόπ. Μεγάλη κουζίνα έχετε, ρε παιδιά. Έχετε χαλάσει 500-600 χιλιάρια και η κουζίνα είναι σαν να είναι το δωμάτιο για παιδάκι. Δοκίμασε τα πιάτα σου. Τα φαγητά μου τα έχω δοκιμάσει, σερβίρω τον κόσμο, τα φιλαράκια μου. Όλο τον κόσμο έρχεται να τρώει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τους αρέσουν όλους, απλώς. Εγώ δίνω εντολές εδώ πέρα στην κουζίνα. Η μάνα μου δεν με ακούει, άλλα τη λέω να κάνει, άλλα κάνει. Και βγαίνουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει και το πρόβλημα που υπάρχει. Τι φωνάζει στην κουζίνα τη γυναίκα μου, λες. Φωνάζω γιατί δεν με ακούει. Σ' άκουγα έξω εγώ. Εγώ στο στρατό. Και εσύ ακούς. Έκτορα εγώ στο στρατό. Ναι, κάθεσαι και ακούς δηλαδή. Εσύ. Έκτορα εγώ στο στρατό, τάιζα τρεις μεραρχίες. Φαίνεται, φαίνεται. Φαγητό στρατού είναι. Ο Βαγγέλης, σίγουρος για τα πιάτα του, δυσκολεύεται να δεχτεί οποιαδήποτε κριτική. Παιδιά, το φαγητό πρέπει να αλλάξει. Η νοοτροπία σας πρέπει να αλλάξει. Προκεί να παράδεκτο σερβιτόρο να μην ξέρει τα πιάτα. Είναι ντροπή δηλαδή αυτό το πράγμα. Εσύ είσαι υπεύθυνος. Εγώ είμαι υπεύθυνος, αλλά δεν με ακούνε. Εγώ δίνω εντολές, ο σεφ είναι αυτός. Αυτή είναι στον ημαγειρά. Να πας για σεφ στην καρδιά. Ναι, ταράστα δεν κάνω τον παπά όμως, δεν έχει σχέση. Αυτό δεν έχει. Τουλάχιστον εδώ να είσαι κόσμιος. Μου θυμίζεις σαν να είσαι σε κατασκήνωση. Καδένα, κολιέ, ρούχα του σεφ, γυμναστήριο. Πόσες ώρες την ημέρα ασχολείσαι με το γυμναστήριο? 2-3 ώρες την ημέρα. Πόσες ώρες ασχολείται με το μαγαζί του? Κάθε μέρα. Από το πρωί. Πόσες ώρες ασχολείται με το μαγαζί του? Καμία. Καμία, έτσι λες εσύ, πλάκα μας κάνεις τώρα. Πρόσεξε γιατί έχουμε καταστραφεί εδώ πέρα. Έτσι. Άντε, το μόνο πρόσια, που ξέρει να φουνάζει εδώ πέρα και να σου κόρε. Άντε, ρε. Άντε, ρε. Λοιπόν, κομμένη. Αφεντικά, όταν κάθονται με τέσσερις καρέκλες και τα πόδια, όχι στην καρέκλα, στο τραπέζι πάνω όπως είναι μερικοί, είναι αποτυχημένοι. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Πρέπει, κοίταξε, πρέπει να σεβαστείς τους δύο ανθρώπους αυτούς τουλάχιστον. Δεν είναι πράγματα αυτά που να πάνε να αφήνουν εδώ να πούμε. Ορίστε, έτσι κάνει συνέχεια. Έτσι κάνει να τον χαίρεσαι. Αυτό πράγμα είναι απαράδεκτο. Εσείς τον έχετε μάθει όμως. Έχουμε δυναμία. Σταμάτα τον τάντεμα. Πρέπει να κόψει τον ομφάλιο λόρο. Μεγάλωσε πια. Γενικά είμαι πολύ προβληματισμένος. Η μάνα νταντεύει όλη μέρα το γιο. Ο γιος ανεύθυνος. Ο πατέρας όλη μέρα κλαίει και το χωριό δεν έχει που να φάει. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που δεν τον άρεσε το φαγητό μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μόλις τέλειωσα. Ναι. Κάνω ένα ντουζάκι και έρχομαι. Πού θες να πας πάλι, ρε. Έχεις πει τα πιάτα μέσα, καθάρισες την κουζίνα. Θα πάω έξω, τι πρόβλημα υπάρχει. Τι πρόβλημα υπάρχει, ρε. Μας έχεις παραιτήσει εδώ πέρα να βγούμε στα έλιους, στους έλιους. Δεν πρέπει να βγω μια βόλτα έξω. Πάλι δεν είναι. Καθόλου. Ή δουλειά σου που κάνεις εδώ πέρα. Όλα βαγγέλες, δηλαδή πάλι. Πότε βαγγέλες έτσι, βαγγέλες αλλιώς. Τι πράγματα είναι αυτά. Θέλω να πάω να ξεκουραστώ να βγω μια βόλτα. Δηλαδή, μου τη λέτε και από πάνω. Για ποιο λόγο δηλαδή μου τη λέτε συνέχεια. Για ποιο λόγο δεν θέλει να φέρει και το μαγαζί. Γι' αυτό. Τέρμα μέχρι εδώ ήταν. Ναι, με μένα. Θα μας τρελάνεις, θα μας τρελάνεις. Ευαγγέλ, βλέπεις τα χέρια με το που σε έγινα. Δεν ξέρω. Βλέπεις τα χέρια. Α, παρατάτε με από εδώ τώρα συνέχεια, τέτοια προβλήματα θα έχουμε. Άντε, να φύγω να πούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ. Μην βγεις, μην κάνεις μεράνες. Άντε να πούμε από εδώ. Έχουμε τρελαδίνα με σένα. Δεν διαφέρεις καθόλου για το μαγαζί. Εσύ φταίς για όλα αυτά. Του έκανες τα μούτρα σου. Α, παρατήσεις με από εδώ. Θα παρατήσω όλα και θα σκουθώ να πάω στο σπίτι, θα καθίσω. Με τα φορτηγά που είχαν έτσι. Ο Έκτορας έχει μια πρώτη εικόνα για τη δυσλειτουργία του εστιατορίου. Οι κάτοικοι του χωριού όμως, που είναι αυτοί που ζήτησαν τη βοήθειά του, έχουν απαντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματά του. Γεια σας. Γεια σας. Καλά, πώς είσαστε, καλά εσείς. Γιατί σταματήσατε να πηγαίνετε? Γιατί δεν το πρόσεχαν το μαγαζί καλά. Δεν έχει εκείνο, δεν έχω το άλλο. Καλή δουλειά. Άλλο ταλίκα, άλλο λάστιχο, άλλο εστιατόριο. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Τι κάνουμε, μωρκέ, βλέπω και τα φαγητά να μαγειρεύουν. Βρίσκομαι 3 λεπτά από το εστιατόριο του Βαγγέλη, στο πιο κεντρικό σημείο του χωριού. Το χωριό σφίζει από ζωή, παντού γίνεται χαμός. Στην ταβέρνα του Βαγγέλη όμως δεν πατάει ψυχή. Έχω αρχίσει και καταλαβαίνω το γιατί. Παρά τα όσα έγιναν μέσα στην ημέρα, η διάθεση του Βαγγέλη δεν χαλάει για κανένα λόγο. Όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε ξενυχτάει με τους φίλους του. Το πρωινό ξύπνημα της επόμενης μέρας
δεν φαίνεται να τον απασχολεί. Baby, now you do. Δεύτερη μέρα σήμερα. Η χθεσινή μέρα ήταν καταστροφική. Ο Βαγγέλης στο μόνο μέρος που έχει μαγειρέψει στο στρατό. Η μαμά του τον ταντεύει ακόμα. Ο πατέρας είναι ο μόνος που παλεύει για την επιχείρηση και ο σερβιτόρος δεν ξέρει. Πάμε να δούμε όμως αν έρθει κόσμος τι θα γίνει. Καλημέρα. Πώς πάει? Μια χαρά. Πού είναι ο Βαγγελάκης? Ξενύχτησε λίγο η ψέζ, ναι, και άργησε να έρθει. Χθες το βράδυ ξενύχτησε. Ξενύχτησε. Και σήμερα δεν ήρθε. Μικρό παιδί είναι. Μικρό παιδί ο Βαγγελάκης. Μόνος εσύ δουλεύεις εδώ μέσα? Το μαγαζί το κάνετε για τον Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης τι είναι δηλαδή? Μόνο εγώ. Ο διευθυντής. Του έρχεται, παίρνει τα λεφτά και φεύγει όταν υπάρχουν λεφτά. Έρχεται να παίρνει τα τρώει. Πάρτε ένα τηλέφωνο να έρθει. Ακόμα κοιμάται. Έλα Βαγγέλη. Ξύπνησες? Σήκω λίγο, ήρθε ο Έκτορας. Τώρα θα έρθει. Τι έγινε? Θα ξυπνήσει, λέει, και σε λίγο θα έρθει. Έλα, γεια σου. Κάντε τον καφέ του. Χτύπησε το και δύο αυγά, λίγο μπέικον. Έχει λουκάνικο τρικαλινό? Όχι, δεν έχει. Πάρε του και ένα λουκάνικο να φάει. Αστείευεσαι. Πρέπει να τον βρει, να τον πει τσακίσει όλα εδώ και κάτι άλλο. Ποιο θα αγόρασε αυτά τα πιάτα? Τα πιάτα, όσο πιο βαριά είναι, τόσο χειρότερα είναι. Πιάτα, το καλό πιάτο φαίνεται από πόσο ελαφριά είναι. Ο σύζυγος εκεί πέρα. Αυτά τα πιάτα τα αγόρασε ο Βαγγέλης στην αρχή. Περίμενε. Ήξερα εγώ που πιάτα, από φουρνιγατζής. Ο κύριος είναι άσχετος με τα πιάτα. Από φουρνιγατζής, από πού πιάτα? Όλα αυτά είναι πάνω σε μένα. Εγώ πλήρωσα μόνο, δεν είμαι επί τους. Πόσο τα πλήρωσες? 14.500 ευρώ μόνο τα πιατικά. Μπήκατε σε μια διαδικασία να ανοίξετε ένα εστιατόριο. Μεγάλο λάθος. Είναι σαν εγώ αύριο να ξεκινήσω και να κάνω τον γιατρό. Όχι, την πήρε ο Βαγγέλης, ρε, δεν καταλαβαίνεις, ρε. Ο Βαγγέλης την πήρε την απόφαση, όχι εγώ. Εγώ αύριο δεν μπορώ να γίνω γιατρός. Πρέπει να γίνεις πολύ αυστηρή με τον Βαγγέλη. Εσείς, παιδιά, πρέπει να σώσετε και το μαγαζί σας και το γιο σας. Σίγουρα. Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε. Κάνε προετοιμασία πως έρθει κάποιος. Καταλαβαίνω πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της μάνας, ειδικά στην ελληνική κοινωνία. Εδώ όμως πρέπει να αλλάξουν τακτικοί γιατί κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα. Η προετοιμασία στην κουζίνα αρχίζει με το Βαγγέλη να είναι απόν. Η συγχωριανή του όμως είναι και πάλι εκεί. Τι γίνεται, καλημέρα. Καλά. Πώς πάει? Καλά. Πώς πάτε? Ήρθατε πάλι, τσιπουράκια. Είναι από τους προηγούμενους. Δεν ήρθε κανείς? Ούτε για παραγγελία? Πόσα χρόνια ερχόσαστε στο μαγαζί? Από το 2 χρόνια. Και ακόμα το στηρίζετε? Όσο μπορούμε, προσπαθούμε. Αλλά βλέπετε και μόνοι σας. Ερχόσαστε χρόνια εδώ στο Βαγγέλη. Βέβαια, από πώς άνοιξε από την αρχή. Και γιατί νομίζετε ότι ο κόσμος έφυγε? Σέβεσαι με δεν, φαγητό με δεν. Δεν υπάρχει και κάτι του ωραίο να συντραβάει. Παιδιά, έξω το μαγαζί έχει κόσμο. Κάποιος να πάρει παραγγελία. Δεν ήρθε ακόμα. Δεν έχει έρθει. Πήγαινε πάρε σε παραγγελία, πάρε ένα μπλοκάκι, τον περιμένω εγώ τώρα το Βαγγέλη. Θέλω να δούμε σε πόση ώρα θα έρθει όμως ο αναθρεμένος μας. Ο Έκτορας είναι αποφασισμένος να περιμένει το Βαγγέλη όση ώρα χρειαστεί προκειμένου να βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Όλα τα έχουμε, το κόκκινο χάλι μας λείπει. Ο Βαγγέλης, αργοπορημένος και ανέμελος, κάνει την εμφάνισή του μαζί με το σερβιτόρο Φώτη. Θα φέρετε τα μούτρα σας αλυτά μπουρές. Γεια σου Έκτορα, τι κάνουμε? Από τις 10 το πρωί σας περιμένουν. Εντάξει, βγήκαμε για να πας. Πού πας, πες μου πού πας, πού πας, για δουλειά πού? Μέσα. Με αυτά τα ρούχα. Γιατί τι έχουν ρούχα? Με αυτά τα ρούχα. Τι έχουν ρούχα? Δεν κάνω πλάκα και δεν γελάω. Έκτορα, εγώ είμαι τα αφεντικό. Εσύ δεν μιλάς τώρα. Αφεντικό δεν είσαι άλλο. Αφεντικό ξέρεις πότε θα είσαι, όταν θα ιδρώσει ο κόλος σου και θα μπορείς να το συντηρήσεις. Όσοι σε συντηρούν άλλοι, δεν είσαι αφεντικό. Γι' αυτό δεν μιλάς. Κομμένη. Τελευταία φορά που έρχεσαι στο μαγαζί με αυτά ρούχα. Μαύρο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο. Αλλιώς μην έρθεις καθόλου για δουλειά. Φύγε. Εσύ, πού πας? Πάω μέσα να πιω το καφεδάκι. Είσαι 36 χρόνια και σε συντηρεί η μάνα σου, δεν τρέπεσαι λίγο. Και έρχεσαι 4 ώρα για δουλειά. Τι να κάνω? Το μαγαζί σου είναι γεμάτο κόσμο. Ναι, γι' αυτό έχω τη μάνα μου και τον πατέρα μου εδώ. Ωραία. Γι' αυτό σήμερα κομμένα όλα. Μπες στην κουζίνα για δουλειά και θα λογαριαστούμε μέσα. Τώρα και τώρα δεν μπορώ να πω. Και τελευταία φορά που έρχεσαι με αυτά τα ρούχα. Παρά την καλή του διάθεση απέναντι στην οικογένεια του Βαγγέλη, οι κάτοικοι του χωριού δεν μπορούν να παραβλέψουν τα προβλήματα στο σέρβις και την κουζίνα. Δεν έχει έρθει κανείς ακόμη εδώ πέρα, στο τέταρτο που είμαστε, ούτε σερβιτόρος ούτε κάποιος άλλος. Για φαγητό εδώ πέρα είχα έρθει 2-3 φορές, αλλά δεν ήμουν ευχαριστημένος, γιατί
Κάτι έλειπε από τα φαγητά. Μη με ζάλεις το κεφάλι τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, θα μ' ακούς. Εγώ κάνω κουμάντο εδώ μέσα. Έλα, γρήγορα τώρα. Έλα, έλα, έλα. Πάλι τα ίδια θα αρχίσουμε από χθες. Ακόμα δεν ξύπνησα. Πιο ψηλά, πιο ψηλά. Είναι η πιπεριά αυτή. Είπαμε, φτάνει, όχι τόσο πολύ. Πού είναι, βάλει του μάδα μέσα. Το κάνεις και τον καφέ. Τι να κάνω, ηρεμήσου λίγο. Ακόμα δεν ξύπνησα να έρθω τώρα. Με τον καφέ θα ηρεμήσεις. Το καφέ, τι να κάνω. Πότε για ήπια καφέ. Μ' αφήσα να πιω καφέ. Για πρώτη φορά η Ρούλα αποφασίζει να αλλάξει τακτική απέναντι στο γιο της. Εσύ θα τα κάνεις. Εγώ δίνω εντολές. Εδώ μην αρχίσω πάλι. Πώς είναι το μαγαζί. Είμαι που είμαι από το ξενύχτη τώρα. Δεν θέλω κουβέντες. Εγώ δεν είμαι ταφητικό. Έλα, έλα, έλα γρήγορα. Εμένα θα ακούς. Εμένα θα ακούς γιατί είσαι στο σπίτι. Όχι, εγώ δεν τα κάνω. Θα τα κάνεις. Εσύ, γρήγορα. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Έλα. Η κατάσταση θεωρώ είναι. Θέλει το σαγανάκι, γρήγορα, πάρε το σαγανάκι. Κάνω σαγανάκι. Θα κάνω εγώ το σαγανάκι, γιατί εδώ δεν βλέπω να πάμε μπροστά. Γρήγορα. Έρχεται, μιλάς με τον Νιάκο τώρα, αφήνεις τα πράγματα. Έρχεται ο άλλος με τον μπαμπά, αφήνεις του σαλάτα. Εγώ τι θα κάνω δηλαδή εδώ μέσα. Έλα εδώ, έλα εδώ, γρήγορα. Γρήγορα, έλα εδώ. Έλα εδώ σου λέω, αυτή τη δουλειά κάνετε εδώ και μαλώνουμε και φεύγουμε. Χαλάμε το μαγαζί, συνέχεια ο Βαγγέλης σου χαλάει το μαγαζί. Τρέλα μου εδώ μέσα που έχω μπλέξει. Τι πράγματα είναι αυτά. Στο μαγαζί έχουν επενδυθεί 600.000 ευρώ. Η κουζίνα τραγική, 3 τετραγωνικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η καρδιά ενός εστιατορίου είναι η κουζίνα. Είναι το α και το ω. Εδώ είναι το σημείο που θα κρατήσει το μαγαζί ανοιχτό. Φωτί! Ρε Φωτί, έλα εδώ ρε. Πόσα άτομα είναι. Πού είναι η μάνα, φώναξε την εδώ, γίνει χαμός τώρα, θα σπάσω όλα. Σε φωνάζω, Βαγγέλη. Φώναξε, έλα μέσα. Έλα μέσα, γρήγορα εδώ, να βγάλουμε τα φαγητά, έλα γρήγορα. Το σαγανάκι σε λίγο θα καεί, το τηγάνι θα πιάσει φωτιά. Ορίστε. Πρώτο πράγμα. Αυτό το πράγμα θα το δώσει στον κόσμο. Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα εκ τώρα, έτσι θα τρώμε στα χωριά μας. Έτσι τώρα στα χωριά μας. Δηλαδή με κοροϊδεύεις. Όχι, δεν σου κοροϊδεύω καθόλου. Φωτί! Έλα εδώ. Έλα εδώ, μ' ακούει κανένα. Έλα εδώ, γρήγορα. Πάρ' τα. Πάρε αυτά, σαλάτα, σαγανάκι. Ρίξε λίγο πράσινο. Σε παρακαλώ, μισό λεπτό. Αυτό είναι το touch του μάγειρα. Αυτό που κάνει το πιάτο διαφορετικό. Λίγο μαϊδενός, χοντροκομμένος. Δεν τους λοκόψετε. Πάρ' τα και φυγιά, όπως σου λέω εγώ, ρε. Πάρ' τα και φυγιά. Αυτά τα πράγματα σερβίρ συνέχεια εσύ. Αυτά τα πράγματα, ναι. Ε, ναι. Και δεν τρέπεσαι λίγο. Εκτός ράπη. Καλά, δεν τρέπεσαι, πιστεύεις αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Δεν είσαι κουζίνα, εσύ δεν τα παίρνεις έξω συνέχεια, ρε. Έξω τα παίρνω, δεν σερβίρω μέσα. Τώρα θα κοπεί και με το σερβιτόρ. Είμαστε εδώ 15 λεπτά και δεν έχει έρθει κάποιος σερβιτόρος να μας πάρει τα πιάτα και περιμένουμε το σερβιτόρο. Αδάμες, έγινε εδώ, όλα Βαγγέλ. Και αυτό εγώ το έσπασα. Και ξέρεις γιατί. Γιατί μου έχουν σπάσει τα νεύρα αυτή. Να σου πω γιατί το έσπασες. Γιατί δεν το πλήρωσες. Δεν το πλήρωσα. Αν το πλήρωνες, δεν θα το σπάγες. Εγώ έφτιαξα αίμα εδώ μέσα, δεν το πλήρωσα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κι ας λένε οι δικοί μου έτσι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι. Βρισκόμαστε σε θάλαμο αερίων. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Καλά, τι κάνει, τι είναι αυτό. Αυτό τι είναι, είναι αυτό. Φρέσκα χοιρινή είναι, τι είναι. Τι είναι. Παραδοσιακή χοιρινή φρέσκα. Για να τη δω. Να δει. Η επιπόλαιη προσέγγιση του Βαγγέλη είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι. Τα κρέατα. Ο Έκτορας δεν μπορεί να του επιτρέψει να σερβίρει αυτό που ετοιμάζει. Βάζουμε στο ζεστό νερό. Το σόου το τελείωσες. Φύγε. Να φύγω να πάω. Φύγε, το εστιατόριο θα κλείσει, φύγε. Να κλείσει το εστιατόριο. Φύγε, το εστιατόριο θα κλείσει. Γιατί το λέω εγώ, τελείωσε, φύγε. Και τα κολομπαχαρικά, πάρ' τα κύματα στο σου. Άντε, πού θα είμαστε πεις κιόλα εδώ στο μαγαζί μας τώρα να μην πιάσουν τα νεύρα. Φύγε, τε άντε από εδώ. Να μου πει εμένα που έχω ταΐσει ολόκληρη μεραρχία εδώ τώρα. Ο καλύτερος μάγειρας μέσα στην περιοχή. Το καλύτερο μαγαζί. Σαλάτες δεν κάνουν, τα τυριά δεν κάνουν, εκείνο δεν κάνει. Έχω βαρεθεί να πούμε. Στο στρατό μου μάγειρας. Έχω στρατηγούς, αντιστράτηγους, τα πάντα. Και αν μου την πούνε εμένα εδώ τώρα στο χωριό. Ο καλύτερος σεφ, ο καλύτερος μάγειρας. Είναι δυνατόν. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό το πράγμα. Το κυρίως δεν θα έρθει. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Είχαμε έρθει να βοηθήσουμε τον Βαγγέλη και την οικογένειά του, τους ιδιοκτήτες του καταστήματος, αλλά για άλλη μια φορά συνέβησαν τα ίδια όπως πάντα. Αφού έχει φύγει και ο τελευταίος πελάτης από το μαγαζί, ο Βαγγέλης συνειδητοποιεί τι έχει γίνει και ήρεμος πια δέχεται να ακούσει ό,τι έχει να του πει ο Έκτορας. Ηρέμησε, εντάξει. Λίγο καλύτερα. 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 Πάλε καλά. Για να έρθει ο κόσμος εδώ, το φαγητό πρέπει να φυσάει. Το σέρβις δεν πάει. Το φαγητό χειρότερα. Όλη μέρα φωνάζετε και τσακώνεστε. Η δουλειά σου δεν ήτανε.
Όχι. Η δική σου το ίδιο. Ασχοληθήκατε με μια δουλειά που δεν ξέρετε καν τα βασικά πράγματα. Και αυτή τη στιγμή το έχετε χάσει τελείως. Μάνα και γιος σαν το σκύλο με την γάτα. Άρα αυτή ο Βαγγέλης πάλι. Βέβαια, ποιο θα φτιάξει. Ο Βαγγέλης εδώ, ο Βαγγέλης. Εκεί πού είναι ο Βαγγέλης. Κοιμάται ο Βαγγέλης. Περίμενη, από τη μία μέρα στην άλλη έγινε αφεντικό εσύ. Α, σε βλέπω και εσένα μιλάς τώρα. Ναι, με μιλάει. Μπράβο, συνέχισε, πάμε. Έτσι είναι. Έτσι είναι αφεντικό. Γινόμαστε αφεντικά, δηλαδή πητάμε 500.000 και του παίζουμε αφεντικά και γράφουμε. Εγώ κάνω κουμάντο εδώ μέσα. Εγώ βγάζω τα προγράμματα. Εγώ τα κάνω όλα. Αποφάσισε. Δηλαδή σκέψου απόψε τι θες να κάνουμε. Να ακούσεις επιτέλους κάποιες συμβουλές ή να το παίζεις ξερόλας και να κάνεις ό,τι νομίζεις εσύ. Σκέψου το και απάντησέ μου. Εντάξει. Γεια σας. Ο Βαγγέλης νομίζει ότι τα ξέρει όλα και τελικά δεν ξέρει τίποτε. Οι γονείς του στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τα κάνουν χειρότερα. Για να δούμε τι θα αποφασίσει όμως αύριο ο Βαγγέλης. Για πρώτη φορά ο Βαγγέλης καταλαβαίνει πως για να ζήσει τη μεγάλη ζωή που θέλει, πρέπει πραγματικά να ιδρώσει. Οι γονείς του τον βοήθησαν όπως μπορούσαν. Τώρα είναι μόνος του. Θα μπορέσει να αναλάβει τέτοιες ευθύνες. Ο Έκτορας δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε καμία αλλαγή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Βαγγέλη. Ποια θα είναι άραγε η απόφασή του. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλημέρα, τι κάνεις. Καλά. Εσύ τι αποφάσισες να κάνεις με το μαγαζί σου. Θα ήθελα να με βοηθήσεις. Ωραία. Άρα, πάμε στο εστιατόριο. Ναι. Για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Θα ακολουθήσω τις συμβουλές του Έκτορα. Θέλω να κάνουμε ωραία πιάτα. Θέλω να δουλέψω, να βοηθήσω και τους γονείς μου. Πήγαμε. Μαμά, μπαμπά. Γεια σου, Έκτορα. Μια χαρά, εσείς. Τι γίνεται. Γεια σου, Έκτορα. Καλημέρα. Θέλω να πάω στο ΣΥΟΣ, γύρισε. Ναι, γύρισε. Όχι μόνο γύρισε, να μείνει και να εργαστεί σκληρά, λέει, για να προσπαθήσει να σώσει την επιχείρηση. Μόλις ακούσαν οι γονείς μου ότι θα ασχοληθώ με το εστιατόριο, χάρηκαν πάρα πολύ. Είχα πολύ καιρό να τους δω έτσι. Πρέπει να δράσουμε άμεσα. Βεβαίως. Εκτός του ότι έχετε διαλύσει το μαγαζί, κινδυνεύετε να διαλυθείτε και σαν οικογένεια. Όλη μέρα τσακώνεστε. Αυτό πράγμα πρέπει να αλλάξει, να ενωθείτε πάλι. Και το καλό του μαγαζιού. Βεβαίως. Πρέπει να φτιάξουμε το μενού. Εγώ σκέφτηκα ένα πιάτο για αρχή. Σίγουρα ο κατάλογος θα αλλάξει όλος. Αλλά θα σας πω δύο πολύ σημαντικά. Πρώτον, θα ψήσουμε αρνί μέσα σε άχυρο. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ένας λόγος να έρθει κάποιος, έστω και από περιέργεια, να δοκιμάσει το πιάτο αυτό. Βεβαίως. Ναι, σίγουρα. Έχετε ένα χώρο που είναι 7,5 στρέμματα. Και είναι αδιανόητο να μην κάνετε γάμους, βαφτίσια και δεξιώσεις. Δίπλα έχεις ένα μποστάνι που είναι παρατημένο. Εσείς θα έπρεπε να έχετε τα δικά σας τα χανικά. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να δουλέψετε και να επιβιώσετε. Μάλιστα. Κοίταξε με. Αυτό δεν είναι εικόνα. Κοίταξε. Και απορώ, ας πούμε, που ακόμα υπάρχει. Ανέβηκε πάρα πολύ η ψυχολογία μου. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Σε λίγο θα έρθουν και οι εργάτες για να ξεκινήσουν εργασίες. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τα λέμε μετά. Είναι σαν να γίνεται μια καινούργια αρχή στη δουλειά, στην οικογένεια και σε όλα. Είστε μας τώρα όλα καλά. Μια χαρά, Έκτορα. Πώς πάει. Μια χαρά. Καλά, θα προλάβουμε. Όλα μακάρι. Μακάρι. Οι συγχωριανοί του Βαγγέλη είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν ξανά. Αυτή τη φορά με τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Τι γίνεται. Έλα, Νικόλα. Καλά. Ναι, πώς καλά. Πάει. Πώς πας. Καλά. Το νέο μενού του εστιατορίου θα βασιστεί στο κρέας. Στην κρεαταγορά των τρικάλων, ο Έκτορας δείχνει στο Βαγγέλη πώς να τροφοδοτεί σωστά το μαγαζί του. Ναι. Τα βλέπεις. Ναι, μπούτι. Μπούτι. Παϊδάκια. Αυτή είναι η κοιλιά. Ναι. Οι Ισπανοί θεωρούν ότι η κοιλιά είναι το πιο νόστιμο κομμάτι του αρνιού. Ειδικά όταν έχει τη σωστή αναλογία λίπους κρέατος είναι εξαιρετική. Εσύ θα μπορούσες να πάρεις κοιλιά από αρνί, να τη μαρινάρεις, να την περάσεις στα κάρβουνα ή στο φούρνο και να γίνει τραγανή και να τη λεπτοκόβεις. Ο καλύτερος μεζές για τσίπουρο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τώρα πάμε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Αφού έγιναν τα απαραίτητα ψώνια, είναι ώρα να δείξει ο Έκτορας τις βασικές συνταγές του νέου καταλόγου. Με πρώτη, αυτή με το αρνί σε κρούστα από σανό. Σκορδάκι. Κόβουμε το σκόρδο, όχι αληθή. Παίρνουμε μικρά κομματάκια. Λίγο δεντρολίβανα. Τι είναι αυτό, ξέρεις? Όχι. Δυόσμος. Άρα έχουμε δυόσμο, δεντρολίβανο και το σκορδάκι μας. Αρνάκι. Μικρό. Αλάτι από μέσα και τι κάνουμε, πασαλίβουμε το αρνί μας από τη μέσα μεριά με το μείγμα.
σκόρδου, αλάτι, πιπέρι, δεντρολίβανο και... Μπιόζι. Μπράβο, είσαι διαβασμένη. Δεν σε έπιασα διάβαστη. Και το βάζουμε έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Αλατίσαμε μέσα. Θέλει όμως και την απέξω. Ωραία. Ψηλό αλάτι. Απέξω βάζουμε ψηλό αλάτι. Ναι. Το κάνουμε ένα ελαφρύ μασάζ. Πιπεράκι, ναι. Πιπεράκι. Το γυρίζουμε από την άλλη. Το ίδιο και την άλλη. Άνοιξε η ποντιά. Ελαιόλαδο στο ταψί. Το ελαιόλαδο μπορούμε να το αρωματίσουμε με λίγο δέντρο λίβανο, ένα κομμάτι σκόρδο, ναι, και βάζει και λίγο δυόσμαλα. Όταν ξεκινήσει να ψήνεται, ναι, το βγάζουμε γιατί θα μας καεί και θα πικρίσει. Άρα εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε ένα λάδι που είναι λίγο αρωματισμένο. Λοιπόν, έχουμε το αρνί. Ναι. Τι κάνουμε. Το μαρκάρουμε, λέγεται μαγειρικά. Ναι, το μαρκάρουμε. Για να πάρει χρώμα. Ναι. Φέρε μου 4 αυγά. Χώρισέ μου τα σπράδια από τους κρόκους και θα μου φέρεις μόνο τα σπράδια. Okay. Εντάξει. Ναι, εξάρτη. Έλα. Ορίστε, γυρίζει τέλεια. Μοσχοβολάει. Μοσχοβολάει. Τώρα κοιτάζεις αν έχει πάρει χρώμα. Κοίτα. Έχει πάρει ωραίο χρώμα. Του δίνουμε χρώμα και από την άλλη μεριά. Ναι. Τώρα θέλω να πάω να μου βρεις σανό. Μικρό. Μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Ναι. Κοίταξε τι κάνουμε. Ρίχνουμε τα σπράδια αυγού μέσα στο αλάτι. Ναι. Ρίξε το σανό μέσα. Το άχυρο με λίγα λόγια. Ρίχνω. Μην αγχώνεις. Εκεί. Σανή. Ωραία. Και πήγαινε στη λάτζα και ανακάτεψε τα άλλα μαζί. Εκ τώρα, ναι, πολύ πρωτότυπο. Τέλεια. Πρώτη φορά το βλέπω. Χαίρομαι. Εκ τώρα έτοιμο είναι. Για να σε δω. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε αλάτι, άχυρα, αρνί. Ναι. Απλώνουμε μια στρώση κάτω. Ναι. Πιάσεις από κάτω. Μην τα ανοίξει έτσι, μπράβο. Βάλτε πάνω να πατήσει. Πολύ καλά. Το σκεπάζουμε πάλι με άχυρο και αλάτι. Γιατί το αλάτι. Το αλάτι θα του δώσει γεύση. Θα κρατήσει την υγρασία. Θα το ψήσει σαν χύτρα. Το βάζουμε στο φούρνο. Για αρχή στους 200 βαθμούς για 10 λεπτά μέχρι να σφίξει και μετά πρόσεξε 180 για 2 ώρες. Εκεί είσαι. Όταν θα βγει θα έχει γίνει μια πέτρα. Το αρνί θα έχει τραβήξει το αλάτι που χρειάζεται. Εσύ. Θα έχει ψηθεί από τους υδρατμούς. Θα είναι ψημένο απ' έξω, θα έχει κάνει κρούστα και μέσα θα είναι πολύ μαλακό. Η συνταγή του Έκτορα με το αρνί είναι κάτι πρωτότυπο. Τέλειο. Δεν μπορούσα να το φανταστώ πιο καλό. Πάμε μια δεύτερη συνταγή. Φέρε μου λουκάνικο. Τσίπουρο. Βγάζουμε το έντερο από το λουκάνικο. Τώρα το τρίβεις. Και πού το βάζεις, μέσα στο... τσίπουρο. Αυγά. Δύο. Δύο ή τρία. Αλεύρι. Κοίταξε με. Βάζουμε και λίγο αλατάκι. Και λίγο πιπέρι και άλλο λίγο αλάτι, αλλά όχι πολύ αλάτι γιατί το λουκάνικο είναι αλμυρό. Ναι. Γίνεται σιγά σιγά μια μυογενής μάζα. Ναι. Αν τα αφήσουμε έτσι έχεις βολιάσει. Λοιπόν. Γαλά. Λίγο γαλά. Πάμε. Έχουμε. Βασιλικό. Λουίζα. Λουίζα. Δεν είναι γυναίκα, είναι αρωματικό. Πρώτη φορά τα βγω αυτά. Λεβάντα. Ανακατεύεις. Ωραία, μουστάρδα. Τώρα. Λοιπόν, κοίταξε τι κάνεις τώρα. Ανακατεύεις το λουκάνικο, τη μουστάρδα και το κουρκούτι σου. Πάμε, ανακατέψε το. Σόδα. Το βλέπεις. Ναι. Πάρ' το. Το ανακατεύεις. Τώρα θα δεις, κοίτα. Απλό. Το βλέπεις τι ωραίο που γίνεται. Ναι. Κοίταξε πώς μου σκοβολάει. Μυρίζει τέλεια. Πάρα πολύ ωραίο. Θαύματα στην κυριολεξία. Σήμερα έχω χάσει το μυαλό μου με αυτά που μου έχει κάνει ο Έκτορας. Ο Βαγγέλης αρχίζει σιγά σιγά και συνειδητοποιεί την κατάσταση. Ελπίζω η αλλαγή αυτή να μην είναι παροδική. Ο Θανάσης, η Ρούλα και ο Βαγγέλης, εντυπωσιασμένοι από τη συνταγή του Έκτορα, ανυπομονούν να τη δοκιμάσουν. Τέταρτη μέρα σήμερα, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί. Περιμένω την οικογένεια. Η σημερινή μέρα είναι καθοριστική για το μέλλον του εστιατορίου. Καλημέρα. Τι γίνεται. Καλώς ορίσατε. Έτοιμη, μεγάλη μέρα σήμερα. Μεγάλη μέρα. Έχουμε λοιπόν, μεγάλη αγωνία να δούμε το μαγαζί πώς. Όχι να δούμε, να δούμε πώς θα πάει. Και πώς θα πάει. Έλα, πάμε. Πάμε. Σήμερα θα ζήσεις τον εφιάλτη σου.
Μπορείς να μου πεις ακρίβεια πόσα τραπέζια είναι? Δεν τα μέτρησα. Και τι πιθανότητα είναι τώρα στις σερβίρες? Δεν πάει να πάρεις κανένα πιάτο? Εγώ να πάρω πιάτο. Μεγάλη μέρα σήμερα, ε. Μεγάλη μέρα. Έχουμε μεγάλη αγωνία να δούμε το μαγαζί πώς θα πάει. Όχι να δούμε, να δούμε πώς θα πάει. Και πώς θα πάει. Έλα, πάμε. Ο Έκτορας έχει δώσει ραντεβού με τον Βαγγέλη και τους γονείς του, προκειμένου να τους αποκαλύψει τη νέα εικόνα του μαγαζιού τους μετά τις εργασίες που έγιναν. Λοιπόν, άλλαξε το χρώμα για αρχή. Το πρώτο πράγμα που είδα και κοίταξα ήταν ότι άλλαξε χρώμα το μαγαζί. Έγινε κάτι το ωραίο, κάτι το φανταστικό. Δεν το περίμενα πραγματικά. Εδώ μπήκανε αρωματικά. Ό,τι σου χρειάζεται για τις συνταγές που θα φτιάξουμε και που φτιάξαμε. Όλα αυτά γιατί από εδώ και στο εξής θα τα χρησιμοποιήσω σίγουρα. Θα παίρνω από το μαγαζί μου και θα βάζω μέσα στα φαγητά. Πάμε τώρα μέσα. Έλα. Όταν μπήκαμε μέσα και είδαμε στρωμένα τα τραπέζια της σάλα, τραπεζομάντιλα, πιάτα, όλα αυτά, είναι κάτι το παράξενο, φανταστικό. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, η πόρτα έφυγε. Γιατί εδώ θα είναι κρύα σου κουζίνα. Εδώ θα γίνονται σαλάτες. Και το πάσο σου. Εσύ δεν είχες καν πάσο. Δεν είχα. Είχες μία τρύπα. Εδώ είναι το πάσο. Εδώ είναι ο σερβιτόρος και θα τα παίρνει. Ο χώρος καθαρίστηκε. Ρέψαμε δέντρα. Ωραία, μορφό, μορφό. Εδώ μπορείς να κάνεις και δεξιώσεις. Δεν περιγράφεται τα συναισθήματά μου όταν είδα αυτό το χώρο. Άλλαξε το μαγαζί, το χρώμα. Μπήκαν μέσα τα μυρωδικά, ο κήπος. Έξω έβαλε δέντρα και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ που άλλαξε το μαγαζί μου. Γεια σου, Κλώρα. Τι γίνεται? Καλά. Καλά, καλά. Ήθελα να βοηθήσουμε. Μπράβο. Όχι, θέλετε. Λοιπόν, άκουσα, τι θέλω να κάνετε. Οι κάτοικοι του χωριού είναι εδώ για να βοηθήσουν ακόμα μια φορά το Βαγγέλη και τους γονείς του. Ήταν άλλωστε εκείνοι που κάλεσαν τον Έκτορα Μποτρίνη για να βελτιώσει το εστιατόριο του χωριού. Ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του σεφ, προετοιμάζουν το χώρο για την απόψινή βραδιά, στην οποία είναι όλοι τους καλεσμένοι. Τι έγινε? Καλά. Μια χαρά, Έκτορα. Ο καινούριος κατάλογος, αλλά πριν να σας δείξω τον κατάλογο, οι ποδιές. Ποδιές. Ωραίες. Άσπρες. Σήμερα είναι καθοριστική μέρα. Αλλάζουμε το μενού. Το μενού. Είναι. Απλό και εύκολο. Σήμερα θα είναι η πιο δύσκολη σου μέρα. Σήμερα θα ζήσεις τον εφιάλτη σου. Ή θα μάθεις, θα πας μπροστά να κάνεις το σερβιτόρο. Ωραία. Πάμε πάλι από την αρχή. Βάζουμε λάδι. Αυτοματισμοί του Βαγγέλη. Οι πρώτοι πελάτες καταφθάνουν. Όμως κάτι φαίνεται να μην πηγαίνει καλά. Δεν μέτρησα τραπέζια. Ωραία, μπορείς να μου πεις ακρίβεια πόσα τραπέζια είναι? Δεν τα μέτρησα. Και τι πήγε σε ρητόρο σε σερβέρι μου? Πόσα τραπέζια στήσατε έξω? Πόσα τραπέζια βάλατε? Όλο το χωριό είναι απόψε στο μαγαζί του Βαγγέλη για τα εγγένεια. Η πρόκληση είναι μεγάλη και ο Βαγγέλης φαίνεται να την παίρνει σοβαρά. Μαμά, για κοίτα λίγο εδώ. Καλά δεν είναι? Τελειώσαμε. Εσύ τι κάνεις, το βοηθώ? Την ίδια στιγμή ο Θανάσης έχει αναλάβει καθήκοντας την υποδοχή. Καλησπέρα. Άκουσε με, έχει πάρα πολύ κόσμο έξω. Ναι. Έχει έρθει σχεδόν όλο το χωριό. Λοιπόν. Τώρα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο σου εαυτό. Πάμε να δυνατά σου. Προχώρα. Πρόσεξε, το λουκάνικο αυτό είναι καμένο, ρε. Θα τα βγάζω λίγο πιο νωρίς. Ήρθε η ώρα για την έκπληξη που επεφύλασε ο Έκτορας για την απόψινή βραδιά. Άκουσε με. Πάμε. Τζατζίκια. Ωραία. Τζατζίκια, πάρε το δίσκο. 4-4. Πάμε εδώ. Κοίταξε. Εκεί. Πάμε. Ξεκίνα. Μην κάνεις άσκοπα ταξίδια. Πάμε, παιδί μου. Τι παίρνεις, ένα-ένα? Δεν ο δυο κουκλά μου, ο δυο, ο δυος μας κι ο βασιλικός. Πω, δεν πάει να πάρεις κανένα πιάτο? Εγώ να πάρω ναι, πιάτο. Ναι, βέβαια, και εσύ πάρε πιάτο, πάμε, πελάτες σου είναι, προχώρα.
Ξεκίνα, παίρνε φαγητό. Πάμε, να μην σταματάει. Ο Βαγγέλης δεν χάνει ευκαιρία για λίγη κουβεντούλα με τους φίλους του. Ει! Hey. Έλα. Δεν με αφήνει, έργα μου. Μου τρέχει συνέχεια, φωνάζει. Έλα, γιατί θα φάνε αύριο. Εντάξει, εδώ ο κόσμος καίγεται. Και ο Βαγγέλης... Ο Βαγγέλης, έχοντας τον πλευρό του τον Έκτορα, συνειδητοποίησε πόση μεγάλη ικανοποίηση και χαρά μπορεί να του προσφέρει η σωστή λειτουργία του εστιατορίου. Με ενθουσιασμό πια και χωρίς τα γνωστά ξεσπάσματά του, φροντίζει τους πελάτες του. Μετά από όλη την έντονη πίεση της βραδιάς, ο Βαγγέλης φαίνεται πως τα κατάφερε. Έκτορα! Έλα. Μου είπαν ότι χορεύει ο πατέρας μου, να πάω. Να χορέψεις εσύ, πήγαινε. Τώρα μπορείς. Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος. Τα νέα πιάτα του μενού έγιναν ανάχαστα. Το σέρβις δούλεψε σωστά και οι κάτοικοι του χωριού δικαιώθηκαν για την απόφασή τους να ζητήσουν τη βοήθεια του Έκτορα. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, ήταν νοστιμότατα όλα. Χορέψαμε, διασκεδάσαμε την ψυχή μας. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο Βαγγέλη και μακάρι να είναι όλα όπως και σήμερα. Ένα κιόνικο κύρις, να κιόνικο κύρις. Πήγε καλά απόψε. Πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ, Έκτορα. Δούλεψες πολύ. Εγώ σου φώναξα, αλλά δούλεψες πολύ και δούλεψε καλά. Ευχαριστώ λοιπόν, πολύ. Όπως βλέπετε, ο κόσμος ήρθε. Ήρθε, ναι, μας πρέπει. Τώρα δεν μένει παρά να τον κρατήσετε. Χρειάζεται πολλή δουλειά. Βεβαίως. Πολύ κόπο. Πολύ αγάπη. Αυτό είναι το κυριότερο. Ενωμένοι, νομίζω θα καταφέρετε. Έτσι ακριβώς. Δούλεψε όπως δούλεψε σήμερα για τα επόμενα χρόνια, δεν θα έχεις πρόβλημα. Έτσι ακριβώς. Τώρα, αν δούλεψε έτσι μια εβδομάδα και μετά αρχίσεις και κοιμάσαι, ξυπνάς 5 το πρωί, δεν θα γίνει τίποτα. Εντάξει. Έγινε. Τον δρόμο τον είδες. Τον είδα. Να είσαι καλά. Έλα, να σε φιλήσω τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι έχουν δικαίωμα για μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους. Το χωριό απόψε την έδωσε στο Βαγγέλη. Για να δούμε θα μπορέσει να ανταπεξέλθει.